Στο γήπεδο της Παστίδας, Χάλκι και Φίβος Κρεμαστής έπαιξαν για την πέμπτη αγωνιστική της πρώτης κατηγορίας. Η Χάλκι στο προσκήνιο, στο ξεκίνημα του παιχνιδιού, διό εδώ με συγχωρείτε μια μπαλιά, δεν μπορεί να προλάβει κανείς. Ο Σιδεράτου σουτάρει με το αριστερό πόδι χωρίς τύχη, στο 13ο λεπτό αυτή η φάση. Στο 18 ο Φίβος βγαίνει μπροστά, ο Αλέξης Τζαφέρης έχει την μπάλα, σεντράρει χαμηλά. Ο Ορφανίδης θα κάνει το πλασέ, η μπάλα χτυπά στο οριζόντιο. Οι του Φίβου διαμαρτυρήθηκαν ότι στη συνέχεια πέρασε τη γραμμή. Ο αρμόδιος βοηθός Λάζαρος Δουλγέρης όμως είχε διαφορετική άποψη και έτσι το παιχνίδι συνεχίστηκε κανονικά. Ξανά σε αργή κίνηση δεν μπορούμε να έχουμε άποψη, διότι η κάμερα βέβαια δεν είναι στην ευθεία και είναι πάρα πολύ δύσκολο να δούμε από εδώ αν πέρασε ή όχι τη γραμμή. Προσέξτε, σε αργή κίνηση εδώ η μπάλα χτυπάει στο δοκάρι και στη συνέχεια μέσα ή έξω από τη γραμμή. Εδώ είναι μια δυσκολία νομίζω και δεν μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα. Συνέχεια στο παιχνίδι, πάντα στο πρώτο ημίχρονο είμαστε. Ο Φίβος ξανά στο προσκήνιο, μια σέντρα στη μεγάλη περιοχή, το γύρισμα. Κοιτάξτε τι γίνεται εδώ και η ευκαιρία χαμένη από τον Ορφανίδη σε αυτό το πλασέ που έκανε στο 28ο λεπτό της αναμέτρησης. Ο Φίβος θα κερδίσει το παιχνίδι με 2-1. Εδώ το σουτ του Ορφανίδη και πάλι πάνω στην κίνηση άστοχο, θα μπορούσε να τελειώσει καλύτερα τη φάση. Είχε αρκετές ευκαιρίες ο Φίβος στην αναμέτρηση αυτή, θα μπορούσε ίσως ευκολότερα να του τελειώσει από το 2-1. Εδώ στο 41ο λεπτό ανοίγει το σκορ ένας πρώην παίχτης της Χάλκης, ο Μιαούλης Χειμωνέτος, ο νεαρός, στέλνει την μπάλα στα δίχτυα μετά την προσπάθεια του Τζαφέρη και την απόκρουση του Γαλάνη. Από κοντά ο Μιαούλης Χειμωνέτος δεν αφήνει την ευκαιρία να περάσει, να εκμετάλλευτε και όπως είδατε δεν πανηγύρισε τον γκολ, διότι παίζει κόντρα στην παλιά του ομάδα. Εδώ ευκαιρία για το Φίβο, υπάρχει δοκάρι, στο αριστερό δοκάρι χτύπησε η μπάλα, θα ξαναδούμε αυτή τη φάση. Έχουμε περάσει στα στιγμιότυπα του δευτέρου ημιχρόνου, γίνεται και μια κόντρα, ο Ορφανίδης είναι εδώ μέσα στη μεγάλη περιοχή, πλασάρει τον Γαλάνη, ωραίο πλασέ, όμως η μπάλα δεν βρίσκει τον στόχο που θα ήθελε ο ίδιος, διότι χτυπά στο αριστερό δοκάρι και έτσι χάνει τη ευκαιρία για τον Φίβο να κάνει το 0-2. Το κάνει όμως λιγάκι αργότερα και πάλι ο Ορφανίδης στο 72ο λεπτό, τον βλέπουμε εδώ να πανηγυρίζει, πήρε την μπάλα και μπήκε από τα αριστερά στη μεγάλη περιοχή και σημείωσε ακόμα ένα τέρμα. Ο Ορφανίδης που ήταν μέσα στις περισσότερες φάσεις της ομάδας του, σημείωσε και τον γκολ αυτό. Ξανά εδώ δεν μπορεί ο τερματοφύλακας Γαλάνης της Χάλκης και έτσι γίνεται στο 72 το 0-2 Χάλκη Φίβος Κρεμαστής. Η Χάλκη θα απαντήσει στο 77 με αυτόν εδώ τον τρόπο, με πλασέ του Τσιμπιζίδη ύστερα από σύγχυση στα καρέ του Φίβου. Ξανά η φάση δεν μπορεί να διώξει κανείς, γίνεται και κόντρα, ο Τσιμπιζίδης βάζει το δεξί του πόδι και στέλνει την μπάλα στα δίχτυα του Ψαρά. Αυτό είναι το 1-2, η Χάλκη μειώνει και από εκεί και πέρα καρδιοχτύπησε κάπως τον Φίβου, διότι προσπάθησε να βγει μπροστά και να γίνει απειλητική. Εδώ ένα σουτ πάνω από το οριζόντιο δοκάρι σε μια καλή στιγμή και ακόμα ένα. Αυτό ήταν και το τελευταίο του παιχνιδιού, διότι ο Σάββας Τσοπανάκης όπως βλέπετε σφυρίζει τη λήξη του αγώνα.